Μακάβρια παράληψη υπέβαλε σε απίστευτη ταλαιπωρία την οικογένεια 58χρονου Ηρακλειώτη, που έμεινε για μέρες στα ζήτητα του νεκροτομείου, ενώ η ετοιμόγενη κόρη του τον έψαχνε από νοσοκομείο σε νοσοκομείο. Εγώ έμαθα για τον μπαμπά μου. Ούτε πήραμε τον αδερφό του, δεν είχαν ειδοποιήσει τον αδερφό του. Ή την αδερφή. Κανέναν. Δεν είχαν ειδοποιήσει κανέναν. Και η απάντησή του ήταν: συγγνώμη, δεν έκανα καλά τη δουλειά μου, εύχομαι να μην το ξανακάνω. Το τραγικό και απίστευτο περιστατικό εκτυλίχθηκε στο Ηράκλειο, που σήμερα απαρηγόρητοι συγγενείς του αποχαιρέτησαν το Δημήτρη Πλευρητάκη. Ο 58χρονος την Κυριακή, πηγαίνοντας στη δουλειά του, αισθάνθηκε αδιαθεσία και κάλεσε ασθενοφόρο, το οποίο τον παρέλαβε από την πλατεία Κορνάρου. Καθοδόν για το νοσοκομείο όμως υπέστη ανακοπή και άφησε την τελευταία του πνοή. Έπαιρνε τηλέφωνο η γυναίκα μου, τον πατέρα της, δεν τον βρίσκαμε. Την Τετάρτη το απόγευμα πάμε στο κατάστημα που εργαζόταν και το βλέπουμε το μαγαζί κλειστό. Ρωτάμε ένα γείτονα εκεί πέρα που έχει περίπτερο και μας λέει ότι την Κυριακή τον επήρε το ασθενοφόρο. Παίρνουμε τηλέφωνο το Πεπαγνή και μας λένε το Πεπαγνή ότι είναι κάποιος Πλευρητάκης εκεί πέρα και μας λένε δεν γνωρίζουμε. Ο άτυχος Ηρακλειώτης μεταφέρθηκε στο ΤΕΠ του Παγνή, όπου οι γιατροί πιστοποίησαν το θάνατό του και έκτοτε έμεινε στα ζήτητα του νεκροτομείου, χωρίς κανείς να αναζητήσει την ταυτότητά του και να ενημερώσει τους συγγενείς του. Η οικογένειά του, που ενημερώθηκε από περίοικου στην πλατεία Κορνάρου ότι μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο, άρχισε να τον αναζητά από νοσοκομείο σε νοσοκομείο, καθώς το ΕΚΑΒ τους επιβεβαίωσε ότι είχε μεταφερθεί σε πολύ κακή κατάσταση στο Παγνή. Όμως οι υπηρεσίες του νοσοκομείου απαντούσαν ότι δεν υπάρχει καταγεγραμμένη εισαγωγή ασθενούς με το συγκεκριμένο όνομα. Παίρνουμε το ΕΚΑΒ, μας λέει το ΕΚΑΒ ότι ναι, όντως το εμπήραμε και το πήγαμε στο Πεπαγνή, ωστόσο στη διαδρομή δεν πήγε καλά. Λέει η γυναίκα μου, τι εννοείται δεν πήγε καλά? Λέει έπαθε ανακοπή. Ωραία. Και πού είναι ο άνθρωπος τώρα? Είναι στην εντατική? Πού είναι? Δεν ξέραμε. Λέει δεν μπορούμε να σε ενημερώσουμε, θα μας πάρετε λέει αύριο. Ρε παιδιά, λέμε, είναι δυνατόν να μην μας πείτε πού τον έχετε? Δεν μπορείτε να... Μου λέει δεν μπορούμε τώρα, λέει δεν είναι κανένας εδώ. Ο Γολγοθάς για τον εντοπισμό του στάθηκε απίστευτος για την κόρη του, που είναι έγκυος τον ένατο μήνα. Μετά από πολλά τηλεφωνήματα και αρκετές προσπάθειες, κατάφεραν να μάθουν ότι ο άνθρωπός τους βρίσκεται στο νεκροτομείο του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου. Πήγαμε από εκεί, καλέσαμε το Πεπαγνή μας, το Βενιζέλιο στην αρχή μας λέγανε δεν είναι εδώ, μετά πήραμε το Πεπαγνή. Δεν ήταν πουθενά, ρωτούσαν, δηλαδή και να ήταν στο νοσοκομείο, δεν ήξερε ένα νοσοκομείο πως έχει πεθάνει ο άνθρωπος, να μου πει ξέρεις κάτι, ναι εδώ είναι ο μπαμπάς σου, μην τον ψάχνεις, δηλαδή μου λέγανε να καλέσω αύριο, μα ναι μα έχει πεθάνει από την Κυριακή και ήταν Τετάρτη βράδυ, από τις 12 η ώρα το πρωί είχε πεθάνει. Και ήταν Τετάρτη βράδυ, μέχρι τις 1 η ώρα τον έψαχνα. Συντετριμμένη από το θάνατο του 58χρονου, αλλά και αγανακτισμένη από τον τρόπο αντιμετώπισης του περιστατικού, ζητούν απαντήσεις, καθώς πιστεύουν ότι θα έπρεπε να είχαν ειδοποιηθεί άμεσα από την πρώτη στιγμή που έφτασε στο νοσοκομείο. Πήρα τηλέφωνο, εμείς αγανακτισμένοι, για ποιο λόγο δεν μας ενημερώσανε. Μιλάμε με έναν το διευθυντή και μας λένε ότι συγγνώμη, λέει, έκανα λάθος, δεν θα ξανασυμβεί. Ήξερε, μας είπαν από το ΕΚΑΒ, μας είπαν ακριβώς, είχε δώσει τα στοιχεία του. Μας είπαν ακριβώς τα στοιχεία, δηλαδή και μας είπε πως είναι καθαρά, δεν έκανε καλά τη δουλειά του. Έτσι μου είπε ο ίδιος.